Νέα φάρμακα θα παρουσιαστούν για τη σκλήρινση κατά πλάκας. Χρόνια νόσος εξελισσόμενη πολλές φορές που προσβάλλει κυρίως νέους ανθρώπους. Παράλληλα, θα δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες στους γιατρούς για το πώς θα γίνεται η επιλογή των συγκεκριμένων φαρμάκων για συγκεκριμένο ασθενή. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα επόμενα δύο χρόνια τρία καινούργια φάρμακα για τις κλίνες κατά πλάκας θα προσθεθούν στις θεραπευτικές μας δυνατότητες. Το συνέδριο ασχολείται με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα όπως και η παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Σε εξέλιξη είναι πολλά ερευνητικά προγράμματα για την πρώιμη ανίχνευση αυτών των ασθενών και για νέα ιατρικά δεδομένα, όπως θεραπευτική παρέμβαση μέσω ειδικών βλαστοκυττάρων, κυρίως για τους ανθρώπους που πάσχουν από την νόσο του κινητικού νευρώνος, για την οποία σήμερα υπάρχουν λίγες δυνατότητες παρέμβασης. Για τα νοσήματα του κινητικού νευρώνα θα συζητηθούν οι γονιδιακές θεραπείες, οι οποίες σε μερικές μορφές της νόσου έχουν σημαντικό. Ο καθηγητής Στίβεν Κέλεχερ από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ θα δώσει μια σειρά μαθημάτων για το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την εφαρμογή των κλινικών προγραμμάτων. Training and training at an international standard so that we are all working from the standards accepted by the international community allows us to collaborate in our clinical trials, allows us to recruit patients into our clinical trials, and that benefits our patients, it benefits the local and it benefits the national economy. Στόχος είναι και η ανάπτυξη των κλινικών μελετών στην Ελλάδα. Εφαρμόζονται, αλλά μπορούν αυτά να επεκταθούν σε μεγάλο βαθμό και να αποτελέσουν μια πηγή εσόδου για τα νοσοκομεία. Το 10% του προϋπολογισμού του Cambridge προέρχεται από τις κλινικές μελέτες. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα λαμβάνουν πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Cambridge, με την οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν σε κλινικές μελέτες στα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας που ήδη λειτουργούν.